θα πω δύο λόγια εισαγωγικά και μετά θα ήθελα να ακούσω όπου θέλεις συνεργάτη σου το λόγο για να κλείσω μετά στο τέλος απαντώντας σε όλα. Αλλά θα πω πρώτα ότι πραγματικά επισκέπτομαι ένα αγαπημένο μέρος, όπως ξέρετε κάποιοι από εσάς, αρκετά χρόνια με την οικογένειά μου επιλέγω λίγες μέρες πάντα κοντά στο 15 Αύγουστο, γιατί μου αρέσει να επισκέπτομαι την Εκάτω Κυριανή και να γιορτάζω την πόλη μου τη γιορτάζει στο 15 Αύγουστο. Επιλέγω να έχουμε τελευταία χρόνια εδώ. Μόνο τελευταία χρονιά δεν μπόρεσα λόγω των πυρκαγιών που πραγματικά είχαν ένα μεγάλο αποτύπωμα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και έρχομαι και βλέπω όλα τα τελευταία χρόνια πραγματικά αυτό που είπε, αγαπητέ Δήμαρχε, μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Και γι' αυτό εγώ θα τραβήξω από όλα όσα είπε σε αυτήν την πρώτη τοποθέτηση το θέμα το χωροταξικό, των χρήσεων γης και το πολιτικό. Αν είναι το 25 είναι μακριά. Και εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι σε συνεργασία μαζί σας να κάνουμε ό,τι γίνεται για την επίσπευση. Γιατί μέσα στα χρόνια αυτά μετά την πανδημία αναμένεται μια έκρηξη οικιστική, στην οποία εννοείς δουλεύετε κι εσείς. Και καλό θα είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να μπορέσετε να διαμορφώσετε εκείνο το πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί να δεχτεί αλλού χρήσεις τουριστικές, αλλού οικιστικές, αλλού άλλου τύπου χρήσεις, ώστε να μπορείτε να έχετε όλο αυτό το κομμάτι των υποδομών που χρειάζεστε, γιατί αν υπάρξουν τελεσμένα, μετά πολύ δύσκολα μπορούν να γίνουν όλες οι διευθυντήσεις που θέλετε, είτε αφορούν τα δίκτυα τα οδικά, είτε αφορούν την αποχέτευση, είτε αφορούν την ίδρυψη, είτε αφορούν όλα αυτά τα θέματα που πρέπει να παρέχει μια σοβαρή δημοτική αρχή στους δημότες και στους επισκέπτες, όταν μάλιστα μιλάμε για ένα προβεβλημένο και όμορφο τόπο όπως η Πάρος. Πέραν αυτού και τη μεγάλη ανάπτυξη που όντως εγώ βλέπω τουλάχιστον έρχεται στο νησί, υπάρχει ένα σημαντικό θέμα που ταλανίζει όλους τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Και αυτό είναι ότι οι υποδομές έχουν σχεδιαστεί για λίγους κατοίκους, αλλά οι επισκέπτες είναι πολλαπλάσιοι. Με αποτέλεσμα να φτάνει στα όρια του οποιοδήποτε σύστημα δικτύων, είτε είναι ίδρυψης είτε είναι αποχέτευσης. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια με αυτό το έργο το μεγάλο που βάζουμε σε εκείνη την περιοχή, αλλά υπάρχουν άλλες ανάγκες επίσης μεγάλες. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια, να τις ικανοποιήσουμε και αυτές, θα είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος στο κλείσιμο. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία επίσης για εσάς είναι να δείτε μετά την έκρηξη που θα υπάρχει στα θέματα των αεροπορικών αφήξεων, πώς μπορείτε να συνδυάσετε και τη νέα συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα που μπορεί να υπάρχει από τα αεροπλάνα, αν όλα πάνε καλά και ξεκινήσουμε μέσα στο 2022. Αυτά θα ήθελα να πω σαν βασική τοποθέτηση που, για να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι το πολιτικό. Και μετά, από τις τοποθετήσεις, θα επανέλθω για τα έργα του Τρίτσης και τι μπορείτε να περιμένετε από αυτά που είπατε, αγαπητέ Δήμαρχε. Τι θα κάνουμε για τα θέματα των αθλητικών υποδομών και τι μπορώ να σας πω για το προσωπικό. Μάρκο, ευχαριστώ όλους όσους πήραν τον λόγο. Θα προσπαθήσω εγώ να πω τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς για όλα αυτά τα θέματα, τα πολύ σημαντικά για την τοπική κοινωνία και για τους δημότες που θίξατε. Ξεκινώ πρώτα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι αποκλειστικά δική μου αρμοδιότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο πρόγραμμα του Αντώνης Τρίτσης έχουμε τρία έργα τα οποία είναι συνέχεια του παλιού προγράμματος, το Φιλόδημος 1, τα οποία είναι 3,4 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία έχουν όλα αυτά παρατηθεί. Περιμένω να μου στείλετε πρόσκληση για τα εγγένεια που είπαμε για το θέμα της αποχέτευσης στη Μαριά. Επομένως, όταν είστε έτοιμοι, με πολύ χαρά, γιατί είναι το μεγαλύτερο τα τρία έργα. 3 εκατομμύρια περίπου ευρώ ήταν ο ονομαστικός του προπολογισμός. Έχει προχωρήσει. Ελπίζω σύντομα να είναι ολοκληρωμένο να έρθουμε για τα εγγένεια. Σε αυτά τα έργα προστίθεται το μεγάλο έργο των 7 περίπου εκατομμυρίων ευρώ που είπατε, κοστός Λεύκες και αναβάθμιση του βιολογικού στη Μάρκισσα. Θα πάμε να επισκεφθούμε τις περιοχές. Καταλαβαίνω ότι στις Λεύκες πραγματικά ο κόσμος είχε λίγο αγανακτήσει. Γιατί και εγώ που τις επισκέπτομαι κάθε καλοκαίρι, άκουγα τα παράπονα πολλών ανθρώπων. Επομένως, νομίζω θα δώσουμε μια λύση. Είναι στο χέρι σας, αγαπητέ Δήμαρχε, και στη διοίκηση και στους εργαζόμενους της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης να τρέξει όσο μπορεί πιο γρήγορα, γιατί αυτό είναι που θα περιμένουν από εδώ και πέρα οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής. Πέρα από αυτά, σίγουρα να περιμένετε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα τρία πράγματα. Το πρώτο είναι το θέμα των μελετών. Θίξατε ότι έχετε στην ΑΒΤ09 τρεις συγκεκριμένες προτάσεις που καταλαβαίνω συνδυάζουν εκπαίδευση και πολιτισμό, εκπαίδευση και σε επίπεδο νηπιαγωγείου και ευρωολυμπιακού και σε δημοτικό σχολείο και πολιτισμό όσον αφορά την αξιοποίηση δωρεάς στον πρόδρομο. Αυτά θα ενταχθούν άμεσα, ενδεχομένως και στην επόμενη Επιτροπή Αξιολόγηση θα γίνει μέσα στο Γενάρη. Αν όχι στο Γενάρη, σίγουρα μέχρι το Φλεβάρι θα έχει ενταχθεί. Επίσης, μέσα σε αυτό το δίμηνο θα ενταχθεί
και το ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στην ΑΒ04, γιατί όπως ξέρετε έχουμε κάνει μια τροποποίηση εκεί στην κοινή υπουργική απόφαση και προτεραιοποιούμε τους Δήμους με βάση τον πληθυσμό τους ακριβώς για να αντισταθμίσουμε ή να μετριάσουμε την επίπτωση που έχει η επιβολή του τέλους σταθμής από 1η του 2022. Να σταθώ εδώ και να πω δύο λόγια. Το τέλος σταθμής είναι ένα θέμα κοινοτικής νομοθεσίας, δεν είναι επιλογή της κυβέρνησης. Εγώ και ο Κώστας Στρέκας πολλές φορές προσπαθήσαμε να το αναστείλουμε, να το πάμε πιο πίσω. Ήταν όμως ένα από τους βασικούς δείκτες που παρακολουθούσαν οι εταίροι μας στην Ευρώπη και ήταν αδύνατο να αποκτήσουμε τέλος σταθμής. Αυτό υπολογίζεται να είναι περίπου 80 εκατομμύρια το χρόνο για το 2022, που θα επιβαρύνει όλους τους Δήμους όλης της χώρας. Δεν ξέρω πόσο είναι εδώ η επιβάρυνση σας. Όμως έχουμε συμφωνήσει με την ΚΕΔΕ στην τελευταία τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό ότι θα κάνουμε μια μεικτή επιτροπή με το Υπουργείο Οικονομικών, την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών. Νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε έτοιμοι να την έχουμε δημιουργήσει, ώστε μέσα στο πρώτο τρίμηνο το 2022 να καταλήξουμε σε τρία θέματα. Τα τρία βασικά θέματα είναι η αναμόρφωση των κεντρικών ανθρωπίνων πόρων, ώστε να άρουμε λίγο τις ανισότητες που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ περιφερειακών και αστικών δήμων, μεταξύ πολύ μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων, όλα αυτά να τα στρογγυλέψουμε λίγο και να αυξήσουμε και το χρηματοδοτικό φάκελο περίπου κατά 15% του 2023. Το δεύτερο είναι η μόνιμη μείωση του επιτοκίου του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Άρα αυτό μπορεί να διευκολύνει και τη λογική που άκουσα πριν, ότι σε κάποια σημεία που είναι άμεση προτεραιότητα και δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, θα μπορούσατε να προσφύγετε σε δανεισμό, αλλά με βιώσιμο επιτοκίο, όχι με το πολύ ψηλό επιτόκιο που δάνειζε μέχρι τώρα το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Και το τρίτο στοιχείο είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα μηχανισμό ίσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών ιδιωτών, είτε οικογενειών είτε επιχειρήσεων, προς τους Δήμους, ώστε να αυξήσετε μόνιμα τα έσοδά σας από παλιές οφειλές που τις έχετε ξεχάσει. Και νομίζω ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που θα μπορέσουμε κάτι να κάνουμε για αυτά. Μέσα σε αυτή την κουβέντα θα έχουμε μία έκτακτη χρηματοδότηση σίγουρα, δεν ξέρω τι ύψος, αυτό θα το δούμε βάσει τις δυνατότητες που έχει το οικονομικό επιτελείο, για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε λίγο το τέλος σταθμής και μέσα εκεί ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για τον ενεργειακό κόστος που υπόθηκε και πριν. Ξέρω τις τέσσερις προτάσεις που είχαμε κάνει και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Εγώ ο πρώτος είχαμε μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσής σας, τον κ. Μαρινάκη, είχαμε καταλήξει σε τέσσερα βασικά πράγματα. Προσπαθήσαμε να τα περάσουμε στα δύο, να το πω απλά, ήταν ανέντοτη η εταίρη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα άλλα δύο, ακόμα τα δουλεύουμε, θα επιτρέψετε λίγο χρόνο, αλλά κάτι θα κάνουμε για να αντισταθμίσουμε λίγο το ενεργειακό κόστος. Κλείνω αυτή την παρένθεση για να πω ότι πέραν της ΑΒ09 και της ΑΒ04 καταλαβαίνω ότι υπάρχει το ζήτημα των ανοιχτών χώρων στη ΑΒ010. Δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα ο φάκελος από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά θα δώσω προτεραιότητα ώστε να προχωρήσει και αυτός, ώστε να δω σε επόμενη επικοινωνία μας, αγαπητέ Δημάρχε, να σας πω ότι να το περιμένετε γι' αυτό. Άρα, 9-4 για την 10 που είναι η ανοιχτή χώρη, θα σας πω σύντομα. Για την 14 που δείξατε το θέμα του 2021 και τα 200 χρόνια την Επανάσταση, καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει το εξής. Έχετε υποβάλει την πρότασή σας σύμφωνα με τις σημειώσεις των συνεργατών μου εδώ πέρα, 2/6 του 2021, δηλαδή ας το πούμε έτσι σχετικά αργά. Η έκκληση βέβαια της Επιτροπής για το 2021 είναι πολύ θετικό στοιχείο. Απλώς ξέρουμε όλοι ότι το budget ήταν επεπερασμένο, 50 εκατομμύρια ευρώ ήταν σε αυτή την πρόσκληση. Ήταν πάρα πολλές προτάσεις και έχει υποβληθεί κάπως αργά. Αντιφυλάσσω λοιπόν, δεν μπορώ να δεσμευτώ αυτή τη στιγμή, χωρίς να το αξιολογήσω περαιτέρω. Περνάω στα άλλα θέματα που αφορούν τις υποδομές τις αθλητικές. Όντως είχαν δεσμευτεί περίπου 620.000, αν δεν κάνω λάθος, από το Φιλόδημος 2 για την υπόθεση του κλειστού εδώ στην Παρικιά. Καταλαβαίνω όμως ότι ο ολοκληρωμένος προϋπολογισμός για το στάδιο αυτό είναι της τάξης των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με αυτά που μου έχετε δώσει, καταλαβαίνω ότι είναι και η αναλυτική περιγραφή, κύριε Δημαρχή. Λοιπόν, εγώ μπορώ να πω ότι εμείς θα δεσμευτούμε ότι θα ενισχύσουμε με 1 εκατομμύριο ευρώ ακόμη, ώστε να μπορέσετε μαζί, αν υπολογίζω καλά, με κάποιους ίδιους πόρους που δεσμεύσετε στην αρχή και τις εκπτώσεις που θα πάρετε, να μπορέσετε να χρηματοδοτήσετε το έργο του πιστού. Άρα τα 600.000, το 1 εκατομμύριο που θα προσθέσουμε εμείς και κάποιους ιδίως πόρους που τα έχετε αρχικά εσείς στον προπολογισμό, αλλά ελπίζω με την έκπτωση να μπορέσετε να το φτάσετε στο επίπεδο που πρέπει και να γίνετε πιστό. Όσον αφορά το ανοιχτό,
Ακούω αυτά που λέτε για την παροικιά. Δεν το γνωρίζω αυτό το θέμα σε βάθος, αν μπορεί να κάνουμε κάτι ικανοποιητικό, αλλά ακούω αυτό που λέει ο Δήμαρχος για την χωρητικότητα και την ανάγκη άλλου χώρου που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι για την Νάουσα, που από ό,τι καταλαβαίνω εκεί με ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο μπορούμε να φτιάξουμε το ανοιχτό, σας λέω ότι θα προχωρήσουμε να φτιάξουμε το ανοιχτό στην Νάουσα. Και αυτό από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή και εγώ από χωριό είμαι, καταλαβαίνω ότι αυτό βοηθάει και μια ισόρροπη ανάπτυξη αθλητικών υποδομών και στους δύο βασικούς πόλους, και στην Παρικία και στην Νάουσα, για να μην υπάρχουν και άλλου είδους ζητήματα τα οποία σε όλες τις κοινωνίες έρχονται στην επιφάνεια. Παρακαλώ. Στους δρόμους κλπ. Αυτό θέλει πολύ δουλειά. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Πολύ δε μάλλον που νέες χαράξεις δεν χρηματοδοτούνται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Νέα χαράξη σημαίνει εθνικούς πόρους. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εθνικό. Ακόμα και στο Ταμείο Ανάκαμψης, που εμείς θα βγάλουμε μια πρόσκληση τώρα, ελπίζω σύντομα, για έργα οδοποιίας με έμφαση στην οδική ασφάλεια, μιλάμε για υφιστάμενες χαράξεις, ενδεχομένως διαπλατήσεις, ενδεχομένως κόμβους, ενδεχομένως πράγματα τα οποία να βοηθούν την πρόσβαση. Αλλά όχι νέες χαράξεις. Εκεί θέλει πολλή δουλειά, δεν είμαι έτοιμος να σας πω κάτι. Πρέπει να συνεργαστείτε στενά με τον Κώστα τον Καραμανλή και τον Γιώργο τον Καραγιάννη, τον Υπουργό και τον αρμόδιο Υφυπουργό, ώστε να μπορέσετε να φτάσετε κάπου σε ένα επίπεδο που να λέτε ότι θέλουμε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, να κάνουμε τη μελέτη εφόσον έχετε ένα πράσινο φως και μετά να βρούμε ένα τρόπο να χρηματοδοτηθεί. Αλλά είμαστε λίγο μακριά και δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ο τρόπος που πρέπει να κινηθείτε. Θέλω να σχεδιασμό να θα μας δώσει τη δυνατότητα και το τώρα, για τα θέματα ίδρυψης και αποχέτευσης, οτιδήποτε υπάρχει, το οποίο μπορούμε να συμβάλλουμε για προορισμούς όπως είναι η Πάρος, με χαρά το κάνουμε. Εφόσον έχετε έτοιμες μελέτες, τις οποίες θέλετε να τις δούμε και να τις εξετάσουμε, με χαρά να τις υποβάλλετε σε εμάς. Και θα δούμε να βρούμε έναν τρόπο. Δεν μπορεί όταν μιλάμε, είναι κάτι το οποίο το είχα πει και στη Μύκονο όταν είχαμε επισκεφθεί τον Οκτώβριο το νησί, δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα έτσι. Για νησιά όπως είναι η Μύκονος, η Πάρος ή για προορισμούς χειμερινούς όπως είναι η Αράγωγα, να μην έχουμε βασικά πράγματα. Εγώ είμαι, σας λέω, εντελώς ανοιχτός, αν έχετε έτοιμες μελέτες, με χαρά να τις δούμε. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έχετε με το προσωπικό. Το προσωπικό είναι ένα θέμα ευρύτερο. Είναι ένα θέμα αυτοδιοίκησης, αλλά είναι και άλλο φορέα της γενικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Μάκης Αγωρίδης έχει ένα δύσκολο έργο να προσπαθεί να ισορροπήσει στις πιέσεις που έχει για προσωπικό σε όλους τους γενικής κυβέρνησης. Εγώ τον πιέζω όσο μπορώ περισσότερο, φίλοι στο καταλαβαίνει γιατί είναι υπουργός Υπουργείας Οδηγών, όσο ανάγκη έχει αυτοδιοίκηση. Ελπίζω να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε τρία πράγματα. Το ένα είναι τακτικό προσωπικό με τις προσλήψεις. Το δεύτερο είναι αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των αναπτυξιακών οργανισμών με κάποιες παρεμβάσεις που θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και το τρίτο είναι η συνεργασία για τουλάχιστον και τεχνικές υπηρεσίες με την ΕΤΑ και τα μικρότερα τα οποία λειτουργεί. Νομίζω ότι κρίνομαστε με κάπως πιο γρήγορο ρυθμό από ότι τα προηγούμενα χρόνια και θα είμαστε σχετικά πιο έτοιμοι μέσα στο επόμενο δίμηνο. Πέρα από αυτά, ήθελα να πω δύο βασικά σημεία θεσμικού χαρακτήρα. Η αυτοδιοίκηση έχει περάσει δύσκολα από την περίοδο της κρίσης και μετά, από το 2010 και μετά. Απομειώθηκαν πάρα πολλοί οι πόροι, είτε ήταν χρηματοδοτικοί είτε ήταν προσωπικό. Φτάσαμε σε ένα σημείο το τελευταίο χρόνο, νομίζω, να αρχίσουμε να έχουμε μια σημαντική αύξηση τουλάχιστον στους χρηματοδοτικούς πόρους, είτε μέσω των τακτικών πόρων. Πέρσι δώσαμε μια διπλή CAP που δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν. Πολλά χρήματα, δηλαδή για 12 μηνιαίες δόσεις πήρα το 14. Είναι σημαντικό πράγμα. Πάνω σε αυτό θα χτίσουμε μια σημαντική αύξηση και για φέτος, περίπου 7% που έχω υπολογίσει ότι είναι για τους Δήμους. Η κατανομή δηλαδή εκεί που ήταν περίπου 107 εκατομμύρια το μήνα για όλους τους Δήμους της χώρας θα είναι γύρω στα 115-116. Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε κάνει την πρώτη κατανομή και θα το αποτυπώσουμε αυτό καλύτερα. Και ό,τι έκτακτο χρειαστεί να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Για το είτε αφορά το COVID, είτε αφορά άλλες έκτακτες καταστάσεις, παρά το γεγονός ότι οι φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ μεγάλες, χάρη στην εμπιστοσύνη, νομίζω ότι μπορούμε να το καλύπτουμε αυτό. Αλλά η πόρη δεν είναι μόνο η τακτική, είναι και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το ΤΡΙΚΤΙΣ, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είναι το ΕΣΠΑ. Ό,τι μελέτες έχετε,
Συν αυτές τις μελέτες που θα βάλουμε εδώ για να είναι έτοιμες από το τέτοιο. Είναι καλό να τις δρομολογείτε. Πραγματικά πιστεύω, Δήμαρχε, ότι είναι θέμα όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι μόνο του Δημάρχου ή των Αντιδημάρχων, όλου του Δημοτικού Συμβουλίου να δίνει προτεραιότητα στις μελέτες. Γιατί όταν έχει κανείς έτοιμες μελέτες, μπορεί να πάρει χρήματα από τα πραγματοδοτικά εργαλεία. Αν δεν έχει και πει θα κάνω μια μελέτη, έχει πετάξει το πουλάκι, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση και δεν μπορεί να βρει κανείς πόρους. Άρα χρησιμοποιήστε αυτό το, τους πόρους, ακόμα και τους δικούς σας που έχετε, για χρηματοδότηση μελετών, ώστε να είστε έτοιμοι να αντλήσετε πόρους από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πέρα του, των πόρων και του προσωπικού που είπαμε πριν, υπάρχουν δύο βασικά θέματα τα οποία θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ένα είναι η ΔΟΜ. Έχουμε δώσει μια παράταση όσον αφορά τη λειτουργία τους, μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι. Επομένως, μέχρι το καλοκαίρι έχουμε πολλή δουλειά να δούμε πώς θέλουμε να προχωρήσουμε μετά. Δεν είναι στις προθέσεις τις δικές μας, ούτε το ΜΑΚΙ, ούτε τη δικιά μου, να δώσουμε μια παράταση. Πρέπει να όμως να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο σωστά για να δούμε πώς μπορεί αυτό το πράγμα να δουλέψει. Η στελέχωση είναι βασικό στοιχείο. Ενδεχομένως εκεί να χρειαστεί να σκεφτούμε έξω από το κουτί και να βρούμε μια λύση τουλάχιστον για την άνοιξη εφαρμογής, όπως θέλουμε τουλάχιστον να φανταζόμαστε ότι μπορεί να είναι η ΔΟΜ. Γιατί αυτή τη στιγμή και με τη βάση την οικιστική ανάπτυξη που υπάρχει, όχι μόνο εδώ στην περιοχή σας, αλλά γενικά στη χώρα, η μη στελέχωση των ειδών και η μη σωστή λειτουργία τους αποτελεί τροποπέδι σοβαρό ανάπτυξη αυτή. Πιστεύω να το λύσουμε αυτό. Και το άλλο είναι η τηλεφωνική έγκριση, δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιο θέμα εδώ με τις παρατάσεις που έχουμε δώσει όσον αφορά τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχουν οι προδιαγραφές για τις προεδρικές. Έχουμε δώσει μια παράταση και σε αυτό μέχρι το καλοκαίρι. Και από εδώ και πέρα νομίζω ότι είμαστε σε θέση να είμαστε χωρίς παρεκκλήσεις. Αν υπάρχει κάποιο θέμα που χρειάζεται βοήθεια οποιαδήποτε μορφής, παρακαλώ να το γνωρίσετε έγκαιρα για να έχουμε τον χρόνο να το δούμε πριν φτάσουμε στο καλοκαίρι για να είμαστε εντάξει. Συνοψίζω λοιπόν ότι όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ναι, προχωράμε με αυτόν τον προγραμματισμό που είπαμε για τις αθλητικές υποδομές. Θα χρηματοδοτήσουμε ό,τι χρειάζεται για το κλειστό και για το ανοιχτό, όπως τα είπαμε πριν, 1 εκατομμύριο για το κλειστό, αντίστοιχο ποσό για το ανοιχτό στην Άουσα. Θα μιλήσω και εγώ με τον Ελευθέρω τον Αργυνάκη, μιλήστε και εσείς να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την αβάθμιση των απόλυτων υποδομών εδώ. Και το ενεργειακό κόστος και αντιστάθμιση για το τέλος θα αφήσει μέσα από την επιτροφή την οποία τη φτιάχνουμε μέχρι το Μάρτιο που θα έχουμε καταλήξει. Προσωπικό θα επιφυλαχθώ λίγο παραπάνω για το τακτικό προσωπικό, αλλά τα άλλα δύο εργαλεία νομίζω προχωράνε καλά και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια δεν θα είχε αποτέλεσμα για τους δημότες ώστε να το δουν αν δεν υπήρχε καλή συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον Δήμαρχο για τις τακτικές μας επικοινωνίες και πιστεύω ότι προχωράμε καλά, αλλά και τους τρεις βουλευτές του νομού, ο Γιάννης ο Βρούτης, ο Φίλιππος ο Πόρτος μας και φυσικά η Κατερίνα που είχε αυτή την πρεμερή δυσάρεστη περιπέτεια όλο το διάστημα, πάντα είναι δίπλα. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και αυτούς, γιατί χωρίς τους ανθρώπους αυτούς που πάντα είναι δίπλα και παρακινούν υπουργούς, γενικούς γραμματείς, υπηρεσίες να κάνουν αυτό κάτι παραπάνω, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και ευελπιστώ στη συνέχιση της εργασίας, ώστε κάθε φορά που θα επισκέπτουμε να βλέπουμε και κάτι καλύτερο σε ένα αγαπημένο μέρος όπως είναι το νησί σας. Ευχαριστώ πολύ.